Καλή επιτυχία. Αυτέ μου Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια και πρέπει να σου πω ότι αισθάνομαι έντονη την συγκίνηση. Το πρώτο μου ταξίδι ως νέος Πρωθυπουργός της Ελλάδος να είναι εδώ πέρα στην Κύπρο. Συνεχίζοντας μια πολυετή παράδοση, το πρώτο επίσημο ταξίδι Έλληνα Πρωθυπουργού να γίνεται πάντα στη Μεγαλόνησο. Αλλά το ταξίδι αυτό γίνεται σε μια συγκυρία ιδιαίτερα φορτισμένη, ιδιαίτερα σημαντική και κατά συνέπεια ήταν αναπόφευκτο οι συζητήσεις μας να μην είναι τυπικές ή συμβολικές, αλλά βαθύτατα ουσιαστικές. Και σε ευχαριστώ πολύ για την λεπτομερή ενημέρωση την οποία έκανε σε μένα και στα μέλη της ελληνικής αντιπροσωπείας. Για το ζήτημα του Κυπριακού, επανέλαβα στον Κύπριο Πρόεδρο ότι ο τερματισμός της τουρκικής κατοχής παραμένει σταθερά το κορυφαίο μας μέλημα και η απόλυτη, σταθερή στρατηγική επιδίωξη της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδος. Και στο πνεύμα αυτό εξέφρασα την ικανοποίησή μου για την επικείμενη συνάντηση του Πρόεδρου Αναστασιάδη με τον κύριο Ακιτζή και την συγκρατημένη μου αισιοδοξία ότι θα μπορέσει να προκύψει ένα νέο πλαίσιο συναντήληψης το οποίο θα μας επιτρέψει να κάνουμε κάποια πρόοδο στο κρίσιμο, στο μείζον εθνικό ζήτημα. Επανέλαβα όμως στον Πρόεδρο το αυτονόητο ότι για την Ελλάδα καθιστούμε για άλλη μια φορά τελείως σαφές ότι δεν νοείται λύση του κυπριακού ζητήματος χωρίς την πλήρη κατάργηση των παντελώς αναχρονιστικών εγγύσεων και χωρίς την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων από το νησί. Πρόκειται για ένα παντελώς αναχρονιστικό σύστημα το οποίο δεν μπορεί να συνεχίσει να ισχύει ιδίως για κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναμένω με πολύ ενδιαφέρον την ενημέρωση από τον Πρόεδρο για το αποτέλεσμα των συνομιλιών της 9ης Αυγούστου. Συζητήσαμε όμως και για την εντυνόμενη τουρκική προκλητικότητα η οποία κατάφορα παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας και για τους τρόπους οργανωμένης αντίδρασης, η οποία δεν είναι μια αντίδραση η οποία προφανώς περιορίζεται μόνο στην άριστη συνεργασία μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου, είναι μια αντίδραση η οποία αφορά και την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς το ζήτημα αυτό δεν αφορά μόνο τα κυριαρχικά δικαιώματα ενός κράτους μέλους του, αλλά και την ίδια την ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την ανάγκη να διαφοροποιήσει τις πηγές ενέργειας στη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου και θέλω να επαναλάβω ότι στα πλαίσια των ευρωπαϊκών οργάνων η Κύπρος θα πρέπει να θεωρεί δεδομένη την στήριξη της Ελλάδος έτσι ώστε η όποια κλιμακούμενη τουρκική προκλητικότητα να λαμβάνει ανάλογες αντιδράσεις πάντα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επανέλαβα στον Κύπριο Πρόεδρο την σημασία την οποία αποδίδω σε όλα τα τριμερή σχήματα συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Τα σχήματα αυτά συνεργασίας είναι σχήματα που είχαν δρομολογηθεί πρώτα από κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας. Τα συνέχισε η προηγούμενη ελληνική κυβέρνηση και εμείς ερχόμαστε να πατήσουμε πάνω σε αυτό το θετικό προηγούμενο το οποίο δημιούργησε ένα πλαίσιο ουσιαστικής συνεργασίας σε τριμερές επίπεδο μεταξύ σημαντικών σχεδόν όλων των κρατών της Ανατολικής Μεσογείου και βέβαια η συμμετοχή σε αυτές τις συζητήσεις και άλλων σημαντικών στρατηγικών παικτών με έντονο ενδιαφέρον στην Ανατολική Μεσόγειο είναι και αυτή μια εξέλιξη η οποία είναι εξαιρετικά ευπρόσδεκτη. Συζητήσαμε και μια σειρά από άλλα διμερή ζητήματα που αφορούν εκκρεμότητες που έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση, ζητήματα τα οποία πιστεύω ότι μπορούν να λυθούν εύκολα σε διμερές επίπεδο μεταξύ των Υπουργείων Παιδείας, αλλά και την μεγάλη εκκρεμότητα για την οποία θέλω και πάλι να ευχαριστήσω όλο τον κυπριακό λαό δια του Προέδρου Αναστασιάδη, της σημαντικής δωρεάς την οποία είχε εξαγγείλει η Κυπριακή Δημοκρατία μετά την καταστροφική πυρκαγιά στο Μάτι για την υποστήριξη των τομών περίθαλψης στην Ανατολική Αττική και δεσμεύομαι, αγαπητέ Πρόεδρε, ότι τα χρήματα αυτά θα αξιοποιηθούν ταχύτατα και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όπως αξιοποιηθούν συνολικά
οι πόροι από όλες τις ιδιωτικές δωρεές που έγιναν για να μπορέσουμε να επουλώσουμε τα τραύματα μιας μεγάλης καταστροφής, η μνήμη της οποίας φοβάμαι ότι θα μας συνοδεύει για πάντα. Τέλος, είχα την ευκαιρία να ενημερώσω τον κύριο Πρόεδρο για τις σημαντικές προτεραιότητες της οικονομικής πολιτικής της νέας κυβέρνησης. Σε 7 Ιουλίου η Ελλάδα γύρισε σελίδα και η Νέα Δημοκρατία έλαβε μια ισχυρή εντολή να προχωρήσει τάχιστα ένα γρήγορο πλέγμα μεταρρυθμίσεων, το οποίο θα έχει ως πρώτιστο μέλημα την ισχυρή ανάπτυξη, τη δημιουργία πολλών θέσεων απασχόλησης, τη μείωση των φόρων και τη στήριξη της μεσαίας τάξης. Ήδη η νέα ελληνική κυβέρνηση θα καταθέσει προς ψήφιση και ελπίζουμε να έχουν υπερψηφιστεί τα 3 πρώτα νομοσχέδια, τα οποία θα έχουν ψηφιστεί πριν την 8η Αυγούστου, που αφορούν την οργάνωση του κράτους, τη μείωση του φόρου στην ακίνητη περιουσία του ΕΝΦΕ και τις 120 δόσεις και ένα διυπουργικό νομοσχέδιο το οποίο θα ακουμπά ζητήματα τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά θα προχωρά και στην εξαιρετικά συμβολική κίνηση να καταργήσει επιτέλους το πανεπιστημιακό άσυλο, το οποίο από άσυλο προστασίας ιδεών δυστυχώς έχει μετατραπεί σε άσυλο που προστατεύει την ανομία και την παραβατικότητα εντός των πανεπιστήμιων. Αλλά σε αυτήν την συνολική προσπάθεια την οποία κάνουμε να πείσουμε εντός και εκτός Ελλάδος όλους ότι η Ελλάδα αξίζει και πάλι την εμπιστοσύνη των πιστωτών μας, θέλουμε την Κύπρο σταθερό αρρωγό και είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να υπολογίζουμε στην υποστήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, στην προσπάθεια την οποία θα κάνουμε να κερδίσουμε δείκτες αξιοπιστίας στην Ευρώπη, έτσι ώστε να μπορούμε αυτοδύναμοι πια να χαράξουμε τη δικιά μας οικονομική πολιτική. Ελλάδα και Κύπρος, το έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές με τον Πρόεδρο, πέρασαν από το βαρύ τραύμα μιας βαθιάς οικονομικής κρίσης. Στην Κύπρο είχε διαφορετικά χαρακτηριστικά, αλλά θέλω να αναγνωρίσω δημόσια, στην πρώτη μου επίσκεψη ως Πρωθυπουργός, την ηγεσία του Προέδρου Αναστασιάδη, ο οποίος τόλμησε να προτείνει στην Βουλή τολμηρές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες βελτίωσαν την ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας, την οδήγησαν σε γρήγορους ρυθμούς ανάπτυξης και παρά τα προβλήματα, τα οποία σίγουρα υπάρχουν, πάντα υπάρχουν, κανένα πρόβλημα. Καμία οικονομία δεν μπορεί να λύνει και να αντιμετωπίζει ταυτόχρονα όλα τα προβλήματα. Σίγουρα η Κύπρος καταφέρει και αναπτύσσεται με ρυθμούς ανάπτυξης πολύ μεγαλύτερους από τους μέσους ρυθμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και για μας αυτό το παράδειγμα του πόσο γρήγορα μπορούν οι τολμηρές μεταρρυθμίσεις να οδηγήσουν σε γρήγορη ανάπτυξη αποτελεί σημείο αναφοράς για αυτό το οποίο θέλουμε να πετύχουμε και εμείς στην Ελλάδα, δίνοντας πολύ γρήγορα το αποτύπωμα των δικών μας προθέσεων. Αγαπητέ Πρόεδρε, φίλε Νίκο, θέλω και πάλι να σε ευχαριστήσω για αυτήν την θερμή σου υποδοχή, για τα καλά σου λόγια και πιστεύω ότι σε αυτό το διαχρονικό κεφάλαιο συμπόρευσης του ελληνισμού, του κυπριακού και του ελλαδικού, πιστεύω ότι ξημερώνει μια καινούρια πιο αισιόδοξη μέρα. Καλώς ήρθες, καλή επιτυχία. Να είσαι καλά, Πρόεδρε μου.